Τελικώ η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν έγινε τίποτα στην Κάσο. Δεν έγινε τίποτα. Το Μαξίμου πάρα πολύ ε, οργανωμένα προσπαθεί να μας δώσει να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε για την Κάσο. Το Υπουργείο Εθνική Άμυνας έχει άλλη άποψη. Γενικότερα κοινή λογική έχει άλλη άποψη για την Κάσο. Τι συμβαίνει, προσπαθεί το Μαξίμου να κάνει τέτοιες κινήσεις ώστε να μην μας απασχολεί κάτι το οποίο έρχεται. Έχουν γίνει διάμεσε συμφωνίες, έχουν γίνει τόσα πολλά υποτίθεται βήματα προσέγγισης με την Τουρκία και το Μαξίμου προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν είναι τίποτα στην Κάσο προσπαθώντας να κρατήσει το κλίμα χαμηλά. Την κατάσταση ήσυχη, να μην αρχίσουν να γίνονται πραγματικά πράξιοποιές προσπαθούν να δημιουργήσουν να δημιουργήσουν ένταση μεταξύ των δύο, δύο μερών ποια είναι η αλήθεια λοιπόν η αλήθεια της κυβέρνηση και του Μεγάλου Μαξίμου προσπαθεί να πει ότι δεν έγινε τίποτα και όμως μπορεί να έγινε ή κάποιες άλλες πηγές που λένε ότι πράγματι έγιναν πάρα πολλά ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ελλάδα στο θέμα της Κάσου και δημιουργήθηκε πρόβλημα και προσπαθούν να ρίξουν χαμηλά το πρόβλημα, να σκεπάσουν το πρόβλημα, να σκεπάσουν ουσιαστικά τα κόπρανα της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να ε, ηρεμήσει τα πράγματα, προσπαθεί να υποτιμήσει τα πράγματα, και η τουρκική κυβέρνηση κάνει τη δουλειά της. Άρα λοιπόν, ο ελληνικός λαός είναι αυτός που δεν έχει μάθει την αλήθεια και πρέπει να μάθει την αλήθεια γιατί πρόκειται για σοβαρά εθνικά θέματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μα. Άρα η προσέγγιση μεταξύ Ελλάδο και Τουρκία είναι υποτυπώδη και πρέπει να αλλάξει αυτό το κλίμα και αυτή η κατάσταση. Όσο το δυνατόν γρηγορότερο. Να πούν την αλήθεια στον κόσμο πάνω απ' όλα. Πραγματικά είναι ανεπίτρεπτο αυτό που γίνεται να μην την αλήθεια του στον κόσμο σε σχέση με του γείτονε και να ζούμε μια Αυτά πάντα ότι όλα πάνε καλά και οι γείτονε είναι καλοί ενώ στην ουσία μας έχουν ρίξει στα τάρταρα. Σκεφτείτε και δείτε τελικά αν έχει δίκιο η πρακτική μητσοτάκη ή έχει δίκιο η πρακτική δάντια. Τι συμβαίνει και στι δύο περιπτώσεις. Εδώ είναι με ένα μεγάλο ερωτηματικό που δεν απαντάτε καθόλου και ίσως να μας στέλνουν στο ενύπνο βαθύ και ενύπνο κοιμόμαστε για να κάνουν τη δουλειά τους κάποιοι. Ε, λοιπόν, αυτά πρέπει να σταματήσουν. Γιατί και στην Ουκρανία τα ίδια έγιναν. Μας έλεγαν, δεν να στείλαμε ούτε φόδια ούτε τίποτα άλλο, ενώ στην Ουκρανία έστειλαν κανονικά σύμφωνα με δήλωση του Μητωτάκη. Άρα, αυτά να τα φοβάστε.